Μετά από μια αναμονή που διήρκησε περίπου ένα χρόνο, οι χιλιάδε δικαιούχοι του ΤΕΒΑ και στην Κρήτη, από σήμερα λαμβάνουν τη βοήθεια σε τρόφιμα και απορριπαντικά, που επί έναν δύσκολο χρόνο λόγω ακρίβεια και ύφεση περίμενα να έρθει, αλλά λόγω αντιδικία των μειοδοτών του διαγωνισμού είχε μπλοκάρει. Να μα βοηθάει ο κόσμο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα που έχουμε όλοι μα. Πολλού μήνε τώρα εκτό προγράμματο. Εκτό προγράμματο. Πώ πέρασαν αυτή. την Δύσκολη πάρα πολύ δύσκολη. Πώ πέρασαν αυτήν την μήνε, ε, Ένα ε, θα ε, Δυσκολίε. Πολύ. Δυσκολεύτηκαν πολύ. Περάσαμε μια περίοδο μεγάλη κρίση. Είχε να γίνει διανομή από πέρυσι το Δεκέμβρη. Ε, τώρα η διανομή είναι διπλή. Είναι και με είδη παντοπολίου και με είδη χαρτικά. Με δύο κούτε στα χέρια, έναν νοικοκυριό. Σήμερα οι δικαιούχοι έδειξαν να ανακουφίζονται από την έναρξη και πάλι τη διανομή. Που δεν λύνει, όπω είπαν, το μεγάλο πρόβλημα επιβίωση που αντιμετωπίζουν, αλλά το κάνουν λίγο πιο διαχειρίσιμο. Με κάποιου από αυτού μετά τη διανομή να λένε ότι περίμεναν μεγαλύτερε ποσότητε. Είναι αυξημένο ο αριθμό των προϊόντων που δίδεται, διότι τόσο καιρό καταλαβαίναμε το πρόβλημα που έχει ο κόσμο. Οπότε έχουμε βάλει υψηλέ ποσότητε και στι οικογένειε τύπου ΤΑΦ1, δηλαδή μέχρι δύο άτομα, και στι οικογένειε τύπου ΤΑΦ2 μέχρι τρία άτομα, και στι οικογένειε τύπου ΤΑΦ4, που είναι οι πολίτεκνοι και πάνω. Στην Κρήτη υπολογίζεται ότι και με τα νέα οικονομικά δεδομένα οι δικαιούχοι διευρύνθηκαν, έχοντα ξεπεράσει τι 6.500 όσον αφορά το πλήθο των οικογενειών και 11.500 περίπου χιλιάδες όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Άνθρωποι που παρά τη δυσκολία του να έχουν ακόμη και τα υποτυπώδη βρέθηκαν εκτό οποιασδήποτε βοήθεια, αντιμετωπίζοντα σε δραματικό τόνο μια καθημερινότητα πέρα για πέρα οδυνηρή, όπω τόνισαν. Είχα να πάρω ένα χρόνο και παραπάνω μου φάνηκε εμένα. Δύσκολο. Ε, δύσκολο. Και λέω, μα πού είναι τα τρόφιμα, πού είναι το γάλα που μου άρεσε. Τώρα πώς αισθάνεστε σήμερα. Α, χαρούμενοι. Όταν έλαβα το μήνυμα στο τσινιτό, λέω, να πάω γρήγορα <laughs> να τα πάρω. Όπω δήλωσε ο Διευθυντή τη Διεύθυνση Κοινωνική Μέρημνα Περιφέρεια Κρήτη, οι διανομέ θα συνεχιστούν κανονικά και θα είναι μηνιαίε, με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει ξανά οποιοδήποτε πρόβλημα που θα βάλει σε κίνδυνο την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων. Έχουμε κάνει και μια πρόταση να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο του 4412, ειδικά για τα κοινωνικά προγράμματα. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ω προ τι προμήθειε το ίδιο ένα δρόμο ή ένα πεζοδρόμιο με του πολίτε που πεινάνε. Εύχομαι από εδώ και εμπρό να κινηθεί ομαλά η διαδικασία, η περιφέρεια μας διαβεβαιώνει γι' αυτό, έχουμε μια άριστη συνεργασία. Ε, πιστεύουμε μέχρι το καλοκαίρι να γίνονται συχνότερα οι διανομές. Από τις δύο κούτες που σήμερα οι δικαιούχοι άρχισαν να λαμβάνουν, η μία περίεχε τρόφιμα και η άλλη απορριπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής.